ότι σε ενούσι πά, σε δυνάμι στον ουρανό και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Καλησπέρα σας αγαπητοί μου ακροατές, με τη χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Εορτής των Αγίων Θεοφανίων. Κατά Μαρθέων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, στίχοι 13 έως 17. Πρώτα θα διαβάσουμε το πρωτότυπο κείμενο και στη συνέχεια την ερμηνεία του. Το καιρό εκείνο, παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί των Ιορδάνιν ποταμών προς τον Ιωάννην, του βαπτιστήνε υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης διεκόλυεν αυτόν λέγον, «Εγώ χριαν έχω υπό σου βαπτιστήνε, και σύ έρχει προς με». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Αφεσάρτη, ούτο γαρ πρέπονε στήν ημίν, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην». Τότε αφήσει αυτόν, και βαπτιστή ο Ιησούς ανέβη ευθύ από του ύδατος, και ειδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν, και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ηυδόκησα. Τότε έρχεται ο Ιησούς από την Γαλιλαία στον Ιορδάνη ποταμό προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτόν. Αλλά ο Ιωάννης τον εμπόδιζε επιμόνος λέγοντας «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι προς εμένα». Αλλά ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε προς αυτόν «Άφησε τώρα τις αντιρρήσεις, διότι έτσι είναι πρέπον σε μας, για να εκπληρώσουμε κάθε τι που ο Θεός απαιτεί ως δίκαιο» τότε ο Ιωάννης έπαυσε να τον εμποδίζει και τον άφησε να βαπτιστεί. Και όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε και βγήκε αμέσως από το νερό. Και ειδού άνοιξαν σ' αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται πάνω του. Και ειδού φωνή ήλθε από τους ουρανούς που έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός» στον οποίον ευαρεστήθηκα και τον κατέστησα Μεσιά Χριστό. Λαμπράμεν η παρελθούσα των Χριστουγέννων εορτή, εν δόξος η παρούσα των Θεοφανίων ημέρα, εν τον Δεσπότην μάγοι προσεκίνησαν, εν τάφθα τον Δεσπότην δούλος κλινός βάπτησε και με την βάπτισή του ο Σωτήρ εφώτισε το γένος των ανθρώπων και του άνοιξε τον δρόμο της λυτρώσεως, της ανακαινήσεως και της αιωνίου ζωής. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με το ανωτέρο τροπάριο ψάλει και αυτό η Αγία μας Εκκλησία και μας καλεί όλους τους πιστούς της για να λατρεύσουμε και να προσκυνήσουμε τον Θείο Λυτρωτή. Φως εκφωτός έλαμψε το κόσμο, Χριστός ο Θεός ημών, ο επιφανής Θεός τούτον λαί προσκυνήσομεν και πράγματι προσκυνούμεν τον Υιόν, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκοθέντα και εν γενιθέντα γεννηθέντα και εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου σήμερον βαπτισθέντα. Προσκυνούμεν τον Πατέρα, ο οποίος μας απέστειλε τον λυτρωτή και σωτήρα, και από τον ουρανό εβεβαίωσε την σωτήριο του Ιού του Αποστολήν. Προσκυνούμεν και το Πανάγιο Πνεύμα, που επισφράγισε και εκείνο την βεβαιότητα και αλήθεια των λόγων του Πατρός. Προσκυνούμε όλη τη μία και ομοούσιο και αδιέρετο τριάδα. Κατά την βάπτιση του Κυρίου, η της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Ακριβώς αυτό το μέγα μυστήριο της πίστεώς μας μας παρουσιάζει αποκαλυπτόμενο το σημερινό Ευαγγέλιο της Βαπτίσεως του Χριστού. Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, όλη την ιδιωτική του ζωή ο Κύριος την πέρασε στην Γαλιλαία, όπου και η πατρίδα του η Ναζαρέτ. Εκεί εργαζόταν συνεργάτης μαζί με τον μνήστορα Ιωσήφ Εργαζόταν του Μαραγκού το κουραστικό αλλά τίμιο έργο. Από την Γαλιλαία τώρα λοιπόν ξεκινά και έρχεται στην Ιουδαία, στον Ιορδάνη, για να βαπτιστεί και να κάνει αρχή της δημόσιας δράσης του. Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής ότι εκείνο τον καιρό παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, του βαπτιστήνε υπ' αυτόν. Ας θαυμάσουμε πάλι εδώ την συγκατάβαση του Κυρίου και ας διδαχθούμε από την απρόσμετρη ταπείνωσή Του. Έρχεται να βαπτιστεί. Ποιος να βαπτιστεί, ο Υιός του Θεού. Αλλά το βάπτισμα που κήρυτε και βάπτιζε ο Ιωάννης ήταν για τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς. Αυτοί έπρεπε να βαπτίζονται για να λαμβάνουν άφεσιν αμαρτιών. Γι' αυτό λοιπόν και όταν βαπτιζόντουσαν, έμεναν αρκετή ώρα μέχρι το λαιμό μέσα στο νερό και εξομολογούντο τις αμαρτίες τους στον Ιωάννη τον πρόδρομο, οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί. Αλλά ο Χριστός, ο Αναμάρτητος, ο Υιός του Θεού, η πηγή και ο δοτήρας και βασιλεύς κάθε αρετής και αγιότητας, γιατί βαπτίζεται, όπως βαπτίζονται και οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Πώς λοιπόν έρχεται ο Δεσπότης να βαπτιστεί μαζί με τους υπεύθυνους και αμαρτωλούς. Γιατί, για να σώσει τον άνθρωπο, για να εκπληρώσει κάθε νόμο, κάθε δικαιοσύνη και κάθε θεία έντολη που ανέλαβε πλέον και ως άνθρωπος εκείνος για λογαριασμό των υπεύθυνων αμαρτωλών ανθρώπων. Συγκατάβαση είναι και το βάπτισμα, είναι ταπείνωση, είναι εξουθένωσης, και είναι και ένα πάθος για τον Χριστό, τον Υιό του Θεού τον Αναμάρτητο. Αλλά είναι μικρότερη ταπείνωση αυτή, η μεγάλη, η εκπληκτική, η ακατανόητη και ανερμήνευτη, που δεν την χωρεί του ανθρώπου ο είναι η πρώτη ταπείνωση, η κένωση, δηλαδή η ενανθρώπιση και η σάρκωση του Υιού του Θεού. Μία φορά σαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, και μία φορά, αφού σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, πήρε πάνω του τις αμαρτίες των ανθρώπων. Συνεπώς είναι επόμενες όλες οι άλλες ταπεινώσεις και η περιτομή και η υπαπαντή και η βάπτιση και η σταύρωση. Το γάρ εκπλήτων εκείνο ειν, το θεόν όντα βουληθήνε γενέστε άνθρωπον. Τα δε άλλα λοιπόν καταλόγων έπεται άπαντα όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή το εκπληκτικό ήταν αυτό το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Όλα τα άλλα λοιπόν έπονται. Η μέγιστη λοιπόν και η άφατη η ανίποτη ταπείνωση του Χριστού είναι το ότι ενώ ήταν Θεός θέλησε και έγινε άνθρωπος. Οι άλλες ταπεινώσεις είναι συνέπειες της πρώτης. Για την σωτηρία μας λοιπόν κάθε συγκατάβαση και κάθε ταπείνωση ο Κύριος της Δόξης την καταδέχθηκε και έρχεται στον Ιορδάνη για να βαπτιστεί. Αλλά ο Ιωάννης ο πρόδρομος ήταν μεν ήταν προφήτης, ο μεγαλύτερος μάλιστα από όλους τους προφήτες, αλλά ήταν άνθρωπος ο Ιωάννης, ο οποίος παρόλη την αγιότητά του και την προφητική του αξία ήταν σαν και εμάς ήταν δούλος δηλαδή ήταν ο λίχνος, ο Χριστός ήταν το φως, ο αναμάρτητος. Πώς λοιπόν να τον βαπτίσει ο πρόδρομος, πώς να τον αγγίξει, πώς να απλώσει το πύλινο χέρι επάνω στην θεία κορυφή, πώς να φωτίσει ο λίχνος το φως, πώς να χειροθετήσει ο δούλος τον δεσπότη. Έντρομος στέχει ο πρόδρομος Ιωάννης και ζητεί να αποφύγει. Ο δε Ιωάννης διεκόλυεν αυτόν λέγον «Εγώ χριάν έχω υποσού βαπτιστήνε και εσύ έρχει πρός με» «Πώς λοιπόν να γίνει αυτό, πώς να τολμήσω εγώ τέτοιο πράγμα, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα» «Πώς λοιπόν εσύ, ο αναμάρτητος και άγιος, έρχεσαι σε εμένα τον αμαρτωλό» «Θολώνει ο νους μου, σταματά η γλώσσα μου, τρέμει η δεξιά μου» «Κάνε μου την χάρη, Κύριε, εσύ να με βαπτίσεις και όχι εγώ εσένα τον ανεύθυνο». Αυτά έλεγε ο πρόδρομος προς τον Χριστό και ο Χριστός, ο Κύριος, είπε προς τον Ιωάννη «Άφε άρτη, ούτω γαρ πρέπον εστίν ημίν, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην». «Άφησε τα τώρα αυτά, δεν είναι καιρός να εμποδιστείς στο έργο σου» από την θεότητα και την αναμαρτησία την δική μου, βλέπεις τώρα και θαυμάζεις την άκρα μου ταπείνωση και διστάζεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Βουλή, θέλημα Θεού, να ταπεινωθώ και να γίνω άνθρωπος. Βουλή και θέλημα Θεού και να βαπτιστώ. Εσύ άνοθεν εκ του Θεού είσαι ορισμένος για να βαπτίζεις. Βάπτισέ με λοιπόν, διότι αυτό είναι το πρέπον, το δίκαιο, το καθήκον και το χρέος μου, το Άγιο του Θεού θέλημα να εκτελώ. Ταπείνωση επαιτεί το θέλημα τούτο, ναι, αλλά δεκτεί με προθυμία και χαρά μεγάλη η ταπείνωση αυτή, αφού ο ουράνιος πατήρ την ζητάει και αφού αυτή η ταπείνωση θα φέρει την σωτηρία στους ανθρώπους. Γι' αυτό και η ταπείνωση από τους πατέρες της Εκκλησίας μας λέγεται και υψοποιός ταπείνωση διότι υψώνει τον άνθρωπο από τη γη προς τον ουρανό. Ποιο λοιπόν είναι το δίδαγμα. Το δίδαγμα είναι σε όλους μας φανερό. Πρέπει να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού, στο θέλημα του Παναγάθου, ενδόξου και Αγίου Πατρός μας. Το να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι χρέο ιερό και καθήκον απαράβατο. Λοιπόν, πίστη, εφαρμογή, συμμόρφωση και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Όσο κι αν μας φαίνεται πως πέφτει η θέση μας, όσο κι αν προκαλείται μέσα μας από την ανθρώπινή μας κακία και εγωπάθεια, αντίδραση και δυστροπία και άρνηση, εμείς πρέπει να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ο αμαρτωλός κόσμος θεωρεί πως αν υποτάξει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού, ότι χάνει την προσωπικότητά του και την υπόστασή του. Στην πραγματικότητα όμως, τότε είναι που αποκτά υπόσταση ο άνθρωπος, όταν κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αντιθέτως, όταν κάνει υπακοή στο θέλημα του σατανά, τότε χάνει την υπόστασή του και οδηγείται στην αιώνια ανυπαρξία. Ενώ αυτός που κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού θα οδηγηθεί στην αιώνια ζωή, στον παράδεισο. Ο Θεός είναι πατέρας μας και η υπακοή σε Αυτόν είναι όχι μόνο χρέος ιερό αλλά και σωτήριο. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Χριστός ως άνθρωπος υποτάχθηκε κατά τα πάντα και υπέστη και ένωση και ταπείνωση και σειρά ταπεινώσεων. Αυτός ο οποίος είναι κατά αναμάρτιτος, δεν φέρει καμία ευθύνη, όπως φέρουμε εμείς ευθύνε οι αμαρτωλοί, ο Άγιος, ο Πανάμωμος Υιός Του, που δεν είχε ανάγκη σωτηρίας και επομένως υποταγής. Έκανε υπακοή ο Χριστός και δεν θα κάνουμε υπακοή στο Θεό εμείς οι δούλοι, οι ένοχοι που είμαστε υπόδικοι για τον Άδη και εμπαθείς. Θα κάνουμε λοιπόν υπακοή στο Θεό και κάθε θυσία και αυταπάρνηση με υπομονή και χαρά και ταπείνωση θα την υποστούμε για τη δόξα του Θεού. Οτιδήποτε θυσίες, αυταπαρνήσεις, θα σηκώσουμε το σταυρό μας, θα απαρνηθούμε τον εαυτό μας και θα κάνουμε υπακοή στο Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο μας διδάσκει η βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας λοιπόν βαπτίστηκε. Μπροστά στην επιμονή του Χριστού, ο Θείος Βαπτιστής υποχωρεί, σιωπά και προχωρεί στο βάπτισμα. Τότε αφήσει Αυτόν. Τότε ο Ιωάννης άφησε τον Ιησού να βαπτιστεί και βαπτιστή ο Ιησούς, ανέβη ευθύ από του ύδατο και ιδού, ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ο υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Βαπτίστηκε, βούτηξε στο νερό του Ιορδάνου και ο Χριστός. Βαπτίστηκε όμως, αλλά δεν έμεινε στο νερό, όπως έκαναν οι άλλοι αλλά εκείνος, επειδή ήταν αναμάρτητος, βγήκε αμέσως από το νερό. Οι άλλοι άνθρωποι είχαν αμαρτίες να εξομολογηθούν και αυτές τις εξομολογούνταν στον Ιωάννη, ο ώρα παρέμεναν μέσα στον Ιορδάνη τον ποταμό. Αλλά ο Κύριος ήταν αναμάρτητος, δεν είχε τίποτε να εξομολογηθεί και γι' αυτό λοιπόν ανέβηκε αμέσως από του ύδατος και τότε μέγα και μοναδικό γεγονός λαμβάνει χώρα. Ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα του Θεού σαν περιστερά, πεντακάθαρη και λευκή, κατεβαίνει και έρχεται επάνω στον βαπτιζόμενο Ιησού Χριστό. Η ανοιχτή ουρανή είναι μόνο στον Σωτήρα Χριστό θεατή. Μόνο ο Χριστός μπορεί να δει τον ανοιχτό ουρανό. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο το βλέπει και ο Ιωάννης και πείθεται ακόμη πιο πολύ ότι πράγματι ο Ιησούς που βαπτίζεται από Αυτόν είναι ο προσδοκόμενος Μεσσίας, ο Υιός του Θεού ο Αληθής. Ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού βεβαιώνεται και από την φωνή του Θεού Πατρός. Ούτω εστίν ο Υιός μου ο Αγαπητός, ενώ ειβδόκησα. Φωνή δυνατή, πανηγυρική, άξια προς το μέγα γεγονός που λάμβανε χώρα στον Ιορδάνη ποταμό, φωνή ουράνια, θεία φωνή, παντοκρατορική, αλλά και πατρική συγχρόνος. Και η φωνή αυτή έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπημένος μου» στον οποίο στρέφεται και επαναπάβεται κατά μοναδικό τρόπο η αγάπη και η ευαρέσκειά μου. Μου είναι αγαπημένος διότι είναι ο καταφύσιν μου, ο μονογενής Υιός μου, Θεός αληθινός, τον οποίον αειδίως εγέννησα προπάντων των αιώνων. Και μου είναι ακόμη προσφυλής και αγαπητός και ευδοκεί πλήρως σε Αυτόν η ψυχή μου, αναπάβεται η ψυχή μου σε Αυτόν διότι και ως άνθρωπος στάθηκε τελείως αναμάρτητος και όσιος και άγιος, και έκανε υπακοή στο θέλημά μου. Αγαπημένος του Θεού, με όλη την αγάπη και με τη στοργή και με όλη την εύνοια και ευαρέσκεια του Θεού Πατρός, στον οποίον επαναπάβεται εξ ολοκλήρου η ψυχή Του. Ο Ιησούς είναι ο καταφύσιν Υιός του Θεού. Έχει την ίδια ουσία, την ίδια αγιότητα, την ίδια αγαθότητα, μία και την αυτή βασιλεία με τον Πατέρα. Και έπειτα ο Ιησούς, αφού έγινε άνθρωπος, τήρησε τον νόμο του Θεού, εκπλήρωσε κάθε δικαιοσύνη, έμεινε αναμάρτητος και έκανε υπακοή κατά πάντα στο θέλημα του ουρανίου πατρός του, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, μάλιστα θανάτου σταυρικού. Μοναδική η περίπτωση αλλά πάλι κάτι ανάλογο και για μας μπορεί και πρέπει να γίνει. Να μας θεωρήσει ο Θεός και Πατήρ αγαπημένους Του, εκλεκτούς Του, αξίους της αγάπης Του και της βασιλείας Του αξίους. Να μας θεωρήσει άξιους για να μπούμε στη βασιλεία Του και ο μονογενής Υιός του Θεού, κατά την ένδοξη ημέρα της Δευτέρας παρουσίας Του, και να μας πει η ευλογημένη του Πατρός μου, «Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημή βασιλεία από καταβολής κόσμου». Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε, να γίνουμε παιδιά του Θεού, να κάνουμε υπακοή στο Θεό, να τηρούμε τις εντολές Του, για να μπορεί να πει ο Θεός Πατέρας ότι είμαστε αγαπημένοι Του και ο Θεός Υιός να πει ότι είμαστε ευλογημένοι του Πατρός. Μπορεί αυτό να γίνει, είναι εύκολο και πρέπει αυτό να γίνει. Πρέπει δηλαδή να είμαστε οι αγαπημένοι και ευλογημένοι του Πατρός, του Χριστού μας. Γι' αυτό λοιπόν έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού ο αγαπητός, για να καταστήσει και εμάς τέκνα του Θεού αγαπητά. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο βαπτίστηκε σήμερα στον Ιορδάνη, για να αγιάσει τα ύδατα και με τα αγιασμένα ύδατα να μας αγιάσει και να μας καθαρίσει και να μας κάνει άξιους της αγάπης άξιους της βασιλείας του ουρανίου πατρός του. Εμάς, εμάς τους αμαρτωλούς, τους παραπεσόντας, τους απολολότας και θα γίνουμε άξιοι της αγάπης του και θα μας πει και αγαπημένους ο Θεός εάν μείνουμε πιστοί στην πίστη του, αν μείνουμε πιστοί στην ορθοδοξία μας και αν κάνουμε υπακοή στο Άγιο θέλημά του. Τότε θα ευδοκεί και σε εμάς ο Θεός και θα μας αξιώσει των υψίστων της βασιλείας του αγαθών. Στο σημείο αυτό άλλη μία εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Προτού όμως κλείσουμε την εκπομπή, ας δούμε και το απολυτίκιο της εορτής των Θεοφανίων. «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γάρ η φωνή προσεμαρτήριση αγαπητών σε ιών ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και των κόσμων φωτίσας δόξασι. Όταν Κύριε βαπτιζόσουν στον Ιορδάνη ποταμό, τότε φανερώθηκε η προσκύνηση της Αγίας Τριάδος, διότι τότε η φωνή του γεννήτορός σου, του επουρανίου πατρός, σε μαρτυρούσε, σε φανέρωνε και σε ονόμαζε Υιόν Του Αγαπητό και το Πνεύμα το Άγιο με τη μορφή Περιστεράς εβεβαίωνε του Λόγου το ασφαλές. Εσύ Χριστέ ο Θεός ημών, ο οποίος εφανερώθης και εφώτισες τον κόσμο, να είσαι δοξασμένος. Αμήν γέννητο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε!